Συγγνώμη κιόλα, σήμερα που με βλέπετε με αναμαλιασμένο μαλλί, αλλά γενικά 2 μέρες τώρα με περιβάλλει αρνητικό μαγνητικό πεδίο. Καλημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα είναι η Τρίτη, μόλις γύρισα από σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι για όλου είχα τραβήξει και αλλού βρέθηκα στο τέλος. Ήταν να πάω στο Χαρμάνι, να πάρω κάτι μικροκαλλυντικά που ήθελα να αγοράσω, που είχα δει. Και κάποια που μου είχαν τελώσει για το παιδί, κάτι αφρόλουτρα, κάτι τέτοια. Αλλά έχετε και κίνηση που γύρισα πίσω. Οπότε θα σας κάνω supermarket haul. Πήγα στο Θανόπουλο. Εντάξει, ο Θανόπουλος είναι πολύ ακριβός. Πάμε συνήθως μία στο τόσο για να δοκιμάσουμε κάτι περίεργο, κάτι που τρώμε και το θέλουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή να το ξαναφάμε. Έχει γενικά διάφορα πραγματάκια έτσι αξιόλογα και παράξενα. Αλλά δεν είναι για τα καθημερινά. Είναι αρκετά ακριβώς, γιατί τα φαίνει και από το εξωτερικό. Πιστεύω γι' αυτό είναι ακριβώς. Λοιπόν, Θανόπουλο δεν ξέρω αν έχει... Θανόπουλο νομίζω έχει μόνο και φυσιά και λυκόβραση κάτω. Νέα Ερυθρέα και... Ναι, εκεί στη λυκόβραση. Καθώς βγαίνεις για Εθνική Οδό. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι ψώνισα. Πού να ξεκινήσω. Καταρχήν, πήρα μία ταινία για δέματα. Δεν είχα. Βαριόμουν μετά να πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ. Οικονομικά την είχε. Για να φτιάξω τα πραγματάκια στα κορίτσια που κέρδισαν το Jumbo Haul. Κορίτσια, αύριο θα σας στείλω Τετάρτη. Μία ταινιούλα. Τα βάζω και στην τσάντα μέσα, γιατί δεν χωράμε το πάνω. Πήρα ένα γάντι και ένα σετ από γάντι και ένα pot holder, αυτό που κρατάει τις κατσαρόλες και τα φαγητά όταν θα βγάζεις από το φούρνο και τις εστίες. Μου είχε έτσι ανιωθεί πάρα πολύ, βρωμίζουν και εύκολα αυτά. Ευτυχώς γράφει και τιμή από πίσω, 4,35 το πήρα. Το πιο φθηνό δηλαδή πήρα από εκεί μέσα. Για να το ανοίξουμε. Α, έχει και μία πετσετούλα. Ωραίο. Πάλι καλά. Έχει αυτή την πετσετούλα. Χρωματιστή. Βαβακυρή είναι. Πολύ μαλακή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το γαντάκι. Για τις νέες μου μαγειρικές απολαύσεις. Ωραίο είναι και δεν είναι μέσα πολύ, δεν έχει μέσα πολύ πανί. Πορτοκαλί και από πίσω έχει τα λεωδάκια. Και το pot holder, αυτό πώς το λένε, πολύ ωραίο. 4,35, καλή τιμή, καλό deal και με μία πετσετούλα μαζί. Λοιπόν, πήρα ένα endless, με άρωμα κεράσι για όλες τις επιφάνειες, για το πάτωμα, ξέρετε τώρα, τα πλακάκια κάτω. Το βάζω και παντού εγώ, και στο λιπτήρα και στη μπανιέρα, ντουζιέρα, ό,τι βρω, όπου βρω. Αυτό είναι. Για να μυρίζει ωραία ή θα μυρίζει τίποτα τουαλέτα. Κάτι φορές παίρνω μερικά και βρωμάνε μετά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κεράσι. Πήρα. Α, κλασικά τα σουγκαράκια αυτά του μπάνιου που μου είχε χαλάσει. Κάπου πρέπει να χάλω ένα, αλλά τώρα δεν το έβρισκα, οπότε πήρα ένα. Με βολεύουν πάρα πολύ. Μια φορά το μήνα το αλλάζω. Πήρα μια τζετούλα. Αυτή την πήρα 1,70, το θυμάμαι. Κλασική μικρή. Για να γράφω τα του YouTube. Να πω και λίγο καφέ. Μπορεί να ήμουν και 2 ώρες στους δρόμους. Μία ζωντοκρίμ για το μικρό. 4,5 ευρώ την είχε. Όσο και το φαρμακείο σχεδόν. Μπορεί καμιά φορά στο φαρμακείο να είναι και ακριβότερη. Το μικρό μέγεθος.
Γιατί φοράει ακόμα πάνω η αλήθεια. Είναι 3,5, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να το αφαιρέσω τις σπάνιες. Το παλεύω σιγά σιγά. Μετά, πήρα. Ένα κεράκι λευκό, μπόλσιος λέει. Ολλανδικό. Για να κάνω ένα ντεκοράκι που θέλω, θα σας δείξω αύριο μάλλον, όταν στολίσω το δέντρο. Λευκό κεράκι. Και πήρα και ένα κόκκινο, μπόλσιους, πάλι η ίδια εταιρεία. Είναι αυτό εδώ πέρα. Made in Poland λέει πάντως. Ωραίο και για δωράκι αυτό, να σας πω την αλήθεια. Είχε ωραία συσκευασία. Και μέσα το κεράκι είναι λίγο ιδιαίτερο. Γι' αυτό το πήρα. Μου άρεσε καταρχήν το κόκκινο χρώμα. Αυτό το μπορδο κόκκινο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Δεν είναι όμορφο? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαν αστεράκι. Και σκέφτηκα μαζί, θα κάνω πολύ ωραίο συνδυασμό, κόκκινο-λευκό. Γιατί έχω και λευκά επιπλά, η αλήθεια είναι, οπότε... Εντάξει, ο στολισμός τώρα του σαλονιού και του δέντρου δεν θα διαφέρουν πάρα πολύ από πέρσι. Τα ίδια περίπου θα βάλω. Γιατί τα επιπλά μου είναι λευκά, οπότε πάει πάρα πολύ το κόκκινο. Όπως είχα κάνει και πέρσι. Μετά, τι να σας δείξω. Να σας δείξω, το δίσκο αυτό. Πήρα αυτό το δίσκο. Λευκός. Είναι για τα πιάτα, για το σπίτι στο εξωτικό που δεν είχα να στραγγίζουν τα πιάτα. Το θεώρησα... Πλαστικό από κάτω έχει και αυτά τα στερήματα. Πολύ ωραίος. Είναι από καλό πλαστικό, όχι το άγριο το υλικό, το μαλακό. Να βάλω πάνω εδώ πώς το λέμε, αυτό, την πιατοθήκη. Νομίζω χωράει, γιατί έχω μικρή στο εξοχικό. Να στραγγίζουν από κάτω τα πιάτα, γιατί δεν είχα. Έβαζα πετσέτα. Και έναν παλιό δίσκο ξύλινο και μου τον χάλασε το κιόλας το δίσκο. Αυτός εδώ είναι ο δισκάκος. Πολύ ωραίος. Και φρούτα βάζεται και οτιδήποτε. Το πήρα τώρα αυτό εκεί πέρα που το βρήκα, γιατί βαριόμουν να πηγαίνω όλο και να ψάχνω. Δεν αντέχω τα πολλά, τις πολλές γύρες. Μετά, λοιπόν, πήρα το μπεζολέ νουβό ή μποζολέ νουβό, δεν θυμάμαι πώς το μεταφράζουμε τώρα, πώς το μεταφράζουμε. Μπεζολέ νουβό του 2022, βγαίνει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, είναι φρέσκο κρασί γαλλικό. Κάθε χρόνο το κάνω και το δοκιμάζω, φέτος ξεχάστηκε και δεν είχα πάρει, το είδα μπροστά μου, το πήρα. Έκανε 9 ευρώ. Να ξέρετε ότι ανάλογα από πού παίρνετε το κρασί αυτό κάθε Νοέμβρη που βγαίνει, να ξέρετε ότι έχει και ποιότητα, δηλαδή έχω πάρει και από το Σκλαβενίτη, έχω πάρει και από το Βασιλόπουλο, κάτι χρονιές έτσι που έχουμε δοκιμάσει από διάφορα σούπερ μάρκετ, δεν είναι τόσο ωραία όσο κάποια άλλα. Μπορεί και να κάνουν 4 ευρώ, αλλά δεν έχουν την ίδια ποιότητα στο κρασί, το καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και πολύ πιο ακριβότερα, αλλά πρέπει να πάτε σε κάβα. Κάθε χρόνο τα παίρνω. Κάθε Νοέμβρη βγαίνει, όπως σας είπα. Θα το ξέρετε οι περισσότεροι. Το φέρνουν και τα σούπερ. Και έχει έτσι φρουτώδη γεύση, πολύ ωραία. Απόψε να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Ένα βουτυράκι fast. Θα κάνω cupcakes. Το άλλο έφυγε για κέικ που σας είχα πει. Πήρα το fast. Το πιο οικονομικό ήταν εκεί μέσα. 250 γραμμάρια. Πήρα. Αυτό μου έκανε εντύπωση και το πήρα. Βοδινός, ζωμός για βοδινό της Knorr, που είναι χωρίς αλάτι. Δεν το έχω δει στα άλλα τα σούπερ μάρκετ και γι' αυτό το πήρα. Γιατί πολλές φορές τα βραδάκια τρώμε λίγο φιδέ, λίγο πεπονάκι και ρίχνουν ένα κομματάκι μέσα βοδινού και εντάξει, αλήθεια είναι ότι προσφέρει πολύ νοστιμιά. Καλό είναι βέβαια να κάνουμε το δικό μας ζωμό. Αλλά άμα πεινάς, θες κάτι γρήγορο, με λαχανικά λέει αεοφόρο γεωρικής καλλιέργειας και από αεφόρες κτηνοτροφικές μονάδες.
Τέλος πάντων, εγώ το πήρα γιατί δεν είχε αλάτι. Ελπίζω να έρθει σύντομα και στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Εκτός αν υπάρχει ήδη στα μεγάλα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πήρα κιμά. Κιμά φρέσκο. Ελιά πήρα. Πόσο κάνει. Είναι 11... Τι γράφει εδώ πέρα. 1 κιλό, περίπου 1 κιλό. 10,60. Λοιπόν, ο Θανόπουλος έχει πάρα πολύ καλά κρέατα. Φαίνεται και το χρώμα του. Αν περάσετε ποτέ από εκεί και θέλετε να πάρετε κάτι κρεατικό, άφοβα. Ό,τι έχω πάρει από κιμά, μπριζόλες, οτιδήποτε κοτόπουλα, τα κρέατά του είναι νούμερο ένα. Μη φοβάστε, που είναι από το σούπερ μάρκετ, είναι ο καλύτερος ο Θανόπουλος. Στα κρέατά του τα προσέχει πάρα πολύ. Μετά πήρα ένα σπανάκι baby, φιλαράκια. Σκέφτομαι να κάνω ρολάκια σπανακόπιτας με φέτα. Και επειδή είναι πολύ εύκολο να μην καθαρίζω τώρα πλέον τα σπανάκια από τις λαϊκές κλπ, κάνουμε αυτό σπανακόπιτα. Δηλαδή σαν να μου χρησιμεύσει λίγο για τη γέμιση, λίγο σπανακάκι. Το παίρνεις, είναι εύκολο και φτιάχνεις αμέσως σπανακόπιτα. Και σπανακόριζο. Βέβαια, για σπανακόριζο είναι λίγο νομίζω, δεν θα φτάσει. Θέλει παραπάνω. Πήρα κάποια τα σιουφιχτά που λέμε εμείς εδώ. Σαν πένες είναι, ιταλικές. Πάστα μπερού το λέει. Πήρα έτσι για να φτιάξουμε καμιά μέρα πέστο, μακαρονάδο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ με μυζήθρα. Και να τα καίω. Να τα καίω, παιδιά, με φυτίνι ή με λάδι. Ωραίο πράγμα. Μετά πήρα πουρέ ντομάτας από το White Rose. Φαίνεται πάρα πολλά από κάποια εγγλέζικα σούπερ μάρκετ. Το White Rose νομίζω είναι σούπερ μάρκετ στην Αγγλία. Κάποια αλυσίδα. Λοιπόν, αυτό το πήρα γιατί δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση. Πουρέ ντομάτας. Πουρές ντομάτας. Αυτό θα είναι σαν πάστα, σαν... Για να δούμε τι γράφει. Χώρα προέλευση Ιταλία βέβαια. Από το White Rose ξέρω ότι είναι αγγλικό σούπερ μάρκετ. Να δοκιμάσω και λίγο. Πολύ νόστιμος. Σαν κέτσαπ είναι. Φανταστικό. Το τρως και με ψωμί. Πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω και στα φαγητά. Στη φασολάτα που θα κάνω μεθαύριο. Φακές θα κάνω. Μου άρεσε η συσκευασία του. Σαν βουτόπαστα είναι. Στο Θανόπουλο πάμε για να δοκιμάσουμε έτσι περίεργα πραγματάκια. Λοιπόν, καλά. Πήρα αυγουλάκια τώρα 4, βιολογικής γεωργίας. Ζαργάνης λέει, πρώτη βιοαγροκτήματα. Όπου να είναι αυτός. Εύβοια. Το μανδράκι Εύβοιας. Θα είναι μικρή παραγωγική μονάδα. Για τα cupcakes. Και δίνω και στο παιδί. Αυγουλάκια. Πήρα ρεγκάτο Ιρλανδία στριμμένο, 3 ευρώ και 10 λεπτά. Μπόλικο μας αρέσει, μακαρόνια. Θα φτιάξω και λαζάνια, σκέφτηκα, με κυμαδάκο. Το τρώμε το ρεγκάτο εμείς. Πολλές φορές δεν το παίρνω τριμμένο, το παίρνω και το τρύπω μόνιμο στο μούλτι. Παίρνω κομμάτι αυτό το έτοιμο από το σούπερ. Μετά πήρα μία ρώσικη σαλάτα με κοτόπουλο βραστό. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι σαλάτες που έχει ο Θανόπουλος. Αν πάτε να πάρετε και να δοκιμάσετε, 2,89. Όπως είναι η ρωσική σαλάτα, είναι φτιαγμένη στο χέρι και βάζουν και κοτόπουλο μέσα με άνηθο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ νόστιμο. Με τον άντρα μου όταν πάμε από εκεί, το παίρνει και το τρώει, του αρέσει πάρα πολύ του άντρα μου. Για να το ανοίξουμε λιγάκι. Μοσχοβολάει πάντως. Παιδιά, μοσχοβολάει, είναι φρέσκες, με κρεμμυδάκι μέσα, με αρακά. Είναι φρέσκα, sorry.
πάνω στο ψωμάκι, είναι ωραίο. Τώρα τα Χριστούγεννα, να κάνετε έτσι, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα καναπεδάκια, διάφορα μεζεδάκια. Είναι ωραίες αυτές τις σαλάτες. Αν μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας, ακόμα καλύτερα. Πήρα ένα εστραγκόν. Δεν έχω ξαναπάρει αυτό το ζαζαβατικό φυτό, να το πω. Του εύρυπου. Είναι και ρόφημα. Προσφέρει ευεξία και καλύτερη φυσική κατάσταση. Και επίσης πάει σε κοτόπουλο. Στα λαζάνια πάει, στις μακαρονάδες, αρωματικό λέει. Και στα ψητά. Τώρα δεν ανοίγει, θέλει μαχαιράκι. Τέλος πάντων. Το έστραγγον το βάζουν συνήθως σε σεφ. Φρέσκο μέσα στα φαγητά. Πήρα και ένα μελισσόχορτο, του εύρυπου το ίδιο. Μας αρέσει το μελισσόχορτο, το ανακατεύω μαζί με χαμομήλι και διάφορα άλλα. Είναι πάρα πολύ έτσι καταπραγητικό, σαν τήλιο, είναι σαν χαμομήλι, κάπως έτσι. Αυτό είναι ωραίο, με μέλι μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο για βραδάκι. Μελισσόχορτο. Κάνει καλό, λέγεται μελαγχολία, υπνία, ουρικό οξύνα, αυτεία, υπέρταση, κρυολόγημα κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Ζεστό ή κρύο. Το μελισσόχορτο έτσι του έβρυπου δεν το έχω βρει ούτε στο Βασιλόπουλο ούτε σε Σκλαβενίτη. Είναι μερικά πράγματα που ο Θανόπουλος κακά τα ψέματα τα έχει μόνο αυτός. Πήρα ένα τσαγάκι. Πίνεται λίγο κρύο ή ζεστό. Καταπραϊντικό. Distensive, relax λέει. Και έχει μέσα άνθη πορτοκαλιάς, έχει τήλιο, λυκίσκο, λεβάντα, μέλι, αυτά. Ρίκολα. Ιταλικό είναι. Για να το ανοίξουμε. Α, ωραία. Έχει εύκολα. Είναι σαν και αυτό που πίνουν τα μωρά που έτρεναν στο μικρό. Πώς το λέγαμε εκείνο, και το χαμομήλι της μελούπα. Κάπως έτσι μοιάζει. Μοσχοβολάει. Κοιτάξτε πώς είναι. Σαν μικρός τραχανάς. Θα φτιάξω μετά να δοκιμάσω. Και με μέλι λυπάει. Έχει μέσα πολλά βότανα. Πήρα και ένα yogi tea, Christmas tea. Είναι χριστουγεννιάτικο τσάι. Έχει άνθη πορτοκαλιάς, άνθη λεμονιού. Έχει γαρίφαλο, κανέλα, γλυκάνισο. Ξέρετε, αυτά που μυρίζει... Αυτά τώρα τα χριστουγεννιάτικα που υπάρχει και μαρμελάδα, γλυκό του Χριστουγέννου, ξέρω. Αλλά δεν τη βρήκα εκεί πέρα αυτή τη φορά. Μπορώ να φτιάξω μόνη μου. Αγιουβέρτικ blend, λέει, με μέλι, κανέλα, γλυκάνισο, αστερίσκο, αυτό το αστεράκι, το... Πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι. Έχει πολλά μέσα, διάφορα. Για να το ανοίξω να μου μυρίσω, να δω. Πώς θα ανοίγει τώρα. Πολύ ωραία μυρίζει, πάρα πολύ. Christmas tea. Πάει και αυτό. Μια σοκολατίτσα, μια και μπήκα εκεί μέσα. Είναι μια γνωστή εταιρεία, Lind. 70% κακάο πήρα. Σκέτη χωρίς γεύσεις. Φίνα σοκολάτα υγείας, λέει. Μάλιστα. Για να δούμε. Ελβετία γράφει. Ελβετικές είναι αυτές, δεν ξέρω. Τις έχω ξαναδεί και σε... Δελικατέσεν, ίσως έχει και βασιλόπουλος.
Μ' αρέσουν αυτές οι λεπτές σοκολάτες. Πάρα πολύ καλή είναι του Lidl. Υπάρχει αντίστοιχη στο Lidl. Πάρα πολύ καλή. Άριστα. Είναι έτσι λεπτές και έχουν ωραία γεύση λεπτή. Πάρα πολύ νόστιμη. Πήρα και μια μαρμελαδίτσα βιολογική, 100% από φρούτα, με μύρτιλο. Την τρώει και το παιδί. Γενικά προσπαθώ να παίρνω μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη. Νταλφούρο όταν βρίσκω στο Βασιλόπουλο. Και πετύχει μαμά παίρνω. Και ομοσπονδία. Η ομοσπονδία έχει πολύ ωραίες. Όπως και ο ζωγράφος. Έχει πολύ καλές μαρμελάδες ο ζωγράφος, χωρίς ζάχαρη. Πήρα αυτή τώρα να την δοκιμάσουμε. Βιολογική από μύρτιλο. Μόνο με φρούτα. Πήρα δύο πανετόνε. Όχι πανετόνε, συγγνώμη, παντόρο πήρα. Παντόρο, τη Βερόνα, είναι ιταλικά. Τα γνωστά, προϊόν Ιταλίας λέει. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ οικονομικά, τα πήρα 3,20 το καθένα, γιατί θέλω να τα κάνω δωράκι σε δύο παιδάκια, που θα τα επισκεφτώ, να τους δώσω και ένα και κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παντόρο, είναι μαλακό μέσα, σίγουρα θα έχετε δοκιμάσει όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο για δωράκι, να το πάτε σε ένα σπίτι. Τα μεγάλα ήταν φανταστικά όλα, αλλά παιδιά πανάκριβα 18, 20 ευρώ, 15. Βέβαια για να το πας σε μια επίσκεψη αξίζει τον κόπο, γιατί τους μένει και το κούντι, είχε πάρα πολύ ωραία κουτιά ο Θανόπουλος. Όχι τέτοια χάρτινα, είχε αυτά τα αλουμινένια που τα χρησιμοποιείς μετά και για μπισκότα, κάτι μεγάλα. Το θεωρώ εξαιρετικό δωράκι για τώρα τα Χριστούγεννα. Για τα δύο παιδάκια που θα πάω, θα τους πάρω και ένα παιχνιδάκι. Αν και θέλω να το δοκιμάσω τώρα, δεν κρατιέμαι, αλλά πρέπει. Πήρα και αυτά τα δύο, το άνοιξα, έφαγα λίγο. Πήρα πρέτσελ σοκολάτας, με ξηρούς καρπούς μέσα. Εντάξει, ωραίο ήτανε, αλλά τα έχουνε, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δηλαδή δυσέβρετο. Πήρα αυτά τα σοκολατάκια, λίντ πάλι, σοκολατάκια φουντουκιού, κανέλα και κόλιανδρο. Αυτά τα πήρα για μένα. Θα τα φάω τώρα, δοκιμάσω, με τον καφέ μου. Και αυτά είναι ωραία να πάρετε, αν όχι από το Θανόπουλο και από άλλο σούπερ μάρκετ, μικρά έτσι σοκολατάκια για τα παιδάκια, για το σχολείο τους, να δώσουν σε άλλα παιδάκια, είναι έτσι ιδιαίτερα. Μ' αρέσουν τα τέτοια. Τώρα αυτό το θεώρησα πολύ παράξενο και γι' αυτό πήρα να το δοκιμάσω. Αυτές οι μπιλίτσες είναι. Πάρα πολύ καλές. Είναι τέλεια. Είναι ολόκληρο φουντουκάκι μέσα. Θέλετε. Κόλαση. Το κλείνω και θα τα φάω όλα. Λοιπόν. Μισό λεπτό γιατί μου χτυπάνε το κουδούνι. Για το ασανσέρ ήταν. Λοιπόν. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα. Πήρα το Dragon Fruit Ισπανίας. Το είχα δει στο YouTube. Το πήρα από περίεργα, έτσι καθαρά. Δεν το είχα ξαναδεί έτσι μπροστά μου ζωντανό. Παιδιά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν το έχω ξαναδεί. Κοιτάξτε. Βαρύ, αρκετά βαρύ. Θα το δοκιμάσω σε λίγο. Και πήρα και Passion Fruit Κολομβίας. Είναι πολύ ελαφρά. Παιδιά, μοιάζουν με πλαστικά. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι φρούτο. Σαν καρύδια με τον κέλυφος απ' έξω.
Λοιπόν, αυτά αγόρασα. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο Θανόπουλο. Μπορεί να κάτσε και μια ώρα και μέσα. Γιατί έχει, εντάξει, έχει πάλι πολύ παράξενα πράγματα. Μακάρι να μπορούσα να αγόραζα κι άλλα. Κατά καιρούς πηγαίνω και δοκιμάζω. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε τώρα το αυτό. Το passion fruit Κολομβίας που λέει. Και το dragon fruit. Λοιπόν, η υπάλληλος εκεί μου είπε ότι αυτό, το κολομβιανό, το... πώς το λένε που είπαμε, το passion fruit Κολομβίας, το κόβεις και το τρως με το κουτάλι, λέει, και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Για να δούμε. Αμάν. Μυρίζει πορτοκάλι, λεμόνι, κάτι όξινο. Και μου θυμίζει το φραγκόσικο μέσα. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε τώρα καλά. Τέσσερα τέτοια έκαναν 2,68. Εντάξει, πολύ καλή τιμή, αν σκεφτείς ότι έρχονται και από την Κολομβία. Και το τρως δεν με το κουταλάκι, παίρνεις αυτό εδώ. Οπα. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, παιδιά. Έχει, λέει, τόσες πολλές βιταμίνες όσο κανένα άλλο φρούτο. Φανταστικό. Λοιπόν, να σας δείξω και πώς είναι μέσα. Πού το έφαγα. Το άσπρο δεν το τρώω ζωικά, όχι, δεν βγαίνει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Το κέρυφος τους είναι καλό για να βάλεις και κεράκι μέσα, αρέσω. Κοιτάξτε πώς είναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, κάτσε να δοκιμάσουμε τώρα και το άλλο, το passion fruit. Όχι αυτό, το dragon fruit. Dragon fruit Ισπανίας. Το φρούτο του δράκου, μάλλον. Τώρα το κόψω κάθε οριζόντια, δεν ξέρω. Το κόψω στη μέση. Το κόψω στη μέση. Α, είναι καταπληκτικό. Είναι μια ζωγραφιά. Πω πω. Δεν είναι υπέροχο. Δεν το έχω ξαναδεί. Ζωντανό. Για να δοκιμάσουμε και αυτό τώρα. Λογικά το μέσα θα τρως. Ο Θεός και η ψυχή μου. Δύσκολα πράγματα αυτά. Υπάρχουν φρούτα που δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ, είδατε. Σαν ζελής είναι. Ωραίο είναι. Άγευστο. Ένας άγευστος ζελές. Ζελοειδή. Αυτό το τρώει πολύ μία YouTuber που παρακολουθώ χρόνια. Δεν θα πω ποια είναι. Είναι ξένη. Κάθε μέρα τρώει τέτοια. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο πρέπει να έχουν πάρα πολλές βιταμίνες. Θα το ψάξω. Αυτά ήταν τα πραγματάκια. Εκ Θανόπουλου. Την επόμενη φορά θα πάρω και άλλα περισσότερα παράξενα πραγματάκια. Λοιπόν, καλημέρα και στο επανειδήν.